Πρόσεχε γιατί φουτώνει από εκεί. Η φωτιά στο Σοφικό Κορινθίας έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις. Η κάμερα του Μέγκα με τον Μαρίνο Αλιφέρη καταγράφει καρέ-καρέ τις προσπάθειες των πυροσβεστών να περιορίσουν το μέτωπο. Μια κόλαση πραγματικά. Βλέπετε πόσο έχει δυναμώσει η φωτιά και στα δύο σημεία της Εθνικής Οδού με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Η φωτιά εδώ είναι ανεξέλεγκτη και τα πεύκα και στις δύο πλευρές, πράγμα που σημαίνει ότι έχει ανοίξει σε δύο πλευρές. Η φωτιά ξέσπασε στις 11.30 το πρωί σε Παρθένο Πευκοδάσος στο Σοφικό Κορινθίας, στην περιοχή Άγιος Βλάσης, δίπλα στην Εθνική Οδό Επιδαύρου Κορίνθου. Άμεσα ηχεί το 112 καλώντας τους κατοίκους του Σοφικού να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στα πλάνα που βλέπετε του Αντώνη Μισηρλή αυτή την ώρα η φωτιά κατευθύνεται προς τις ανεμογεννήτριες περιοχές. Το θερμικό φορτίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το ύψος από τις φλόγες ξεπερνάει τα 5 μέτρα. Έχουμε έρθει την πρώτη στιγμή. Το μέτωπο είναι αυτή τη στιγμή ανεξέλεκτο. Έχει κάνει πολλές κλειδώσεις, κατευθύνεται προς κορυφογραμμή, μάλλον θα πάει προς επίδαυρο αυτό το μέτωπο. Είναι πολύ μεγάλο. Έχει πολλά αέρια, δεν κόβεται το μέτωπο με τον αέρα. Μας έκανε δύο κλειδώσεις, παραλίγο να μας κλείσει μέσα. Η φωτιά κινείται με μεγάλη ταχύτητα και δημιουργεί μέτωπο πολλών χιλιόμετρων. Διασπάται σε διαφορετικές εστίες και καταπίνει πεύκα και βλάστηση με κατεύθυνση προς την επίδαυρο. Η φωτιά αυτή την ώρα έχει επιδείξει τον επαρχιακό δρόμο που συνδέει την Κόρινθο με την επίδαυρο. Κατευθύνεται προς τα πάνω. Οι επίγειες δυνάμεις κάνουν υπεράσπροπες προσπάθειες να σταματήσουν τη φωτιά. Όμως το θερμικό φορτίο είναι τόσο ισχυρό και δυστυχώς φαίνεται ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει. Τρεις πυροσβέστες εγκλωβίζονται μέσα στο πύρινο μέτωπο και με ελαφρά εγκάβματα μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Πάτε στο νοσοκομείο. Ελπίζω να καλά. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής συνεχώς ενισχύονται. 140 πυροσβέστες και 22 εναέρια μέσα ρίχνονται στη μάχη, έχοντας συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου, με το στρατό να δημιουργεί αντιπυρικές ζώνες. Άρχισε με κινητοποιήθηκαν όλες τις δυνάμεις, οι εθελοντικές ομάδες, η πυροσβεστική είναι αλήθεια. Δεν έχουμε τα αποτέλεσματα που επιθυμούσαμε όλοι να είχαμε. Ξέφυγε ο κύκλος της φωτιάς, αυτή τη στιγμή πέρα είναι πάνω από 4-5 χιλιόμετρα. Η φωτιά για την ώρα δεν απειλεί σπίτια και οικισμούς, ενώ απέχει και από τις εγκαταστάσεις μεγάλης κατασκήνωσης που υπάρχει στην περιοχή. Αυτή την ώρα το πύρινο μέτωπο κατευθύνεται προς την επίδαυρο. Βλέπετε ότι οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς. Η ζέστη είναι πάρα πολύ μεγάλη και βλέπετε ότι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής είναι τιτάνια για να μην επεκταθεί η πυρκαγιά. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο το έργο της κατάσβεσης. Συνδεθούμε με το μέτωπο της φωτιάς. Στο Σοφικό βρίσκεται ο Μαρίνος Αλιφέρης. Μαρίνο, η πυρκαγιά δεν έχει τεθεί ακόμη υπό έλεγχο. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με το χρόνο μέχρι να δύσει ο ήλιος. Είναι δύσκολη φωτιά γιατί καίει πολύ πυκνό πευκοδάσος. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η φωτιά, Ράνια, γιατί το δάσος είναι ένα παρθένο δάσος, πυκνό πευκοδάσος, το οποίο ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να δημιουργήσει ένα καινούριο μέτωπο και να εκδηλωθεί καινούρια εστία πυρκαγιά. Στα τελευταία δευτερόλεπτα που είμαστε εδώ, θα σας δείξει εδώ ο Άγγελος Μισηρλής, έχουν αναπτυχθεί πάρα πολλές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο που βρισκόμαστε, έτσι ώστε να ετοιμαστούν, γιατί υπάρχει κάποια αίσθηση ότι μπορεί στο βάθος που βλέπετε αριστερά μέσα στη Χαράδρα να δημιουργηθεί μια καινούργια εστία και γι' αυτό το λόγο έρχονται καινούργιες δυνάμεις, ενισχύεται η παρουσία της πυροσβεστικής στο σημείο έτσι ώστε να προλάβουν το οποιοδήποτε μέτωπο το οποίο θα ξεκινήσει. Αυτό που σας δείχνει τώρα ο Αντώνης είναι μια μικρή εστία η οποία πολύ εύκολα μπορεί να δυναμώσει, μπορεί να δημιουργήσει ένα καινούργιο μέτωπο. Μαρίνο, έχετε ανέμους εκεί στην περιοχή, πνέουν ισχυροί άνεμοι? Ευτυχώς, Ράνια, έχει πέσει λίγο η ένταση των ανέμων όπως συνηθίζεται και τις απογευματινές ώρες να μην υπάρχει μεγάλη ένταση από τους ανέμους. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ υψηλές οι θερμοκρασίες. Τα πάντα είναι ξερά. Μία μικρή σπίθα φτάνει για να δημιουργήσει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέτωπο. Εδώ τώρα να σου πω ότι παραμένουν πάρα πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις όπως βλέπετε και στα πλάνα, αλλά και τα εναέρια μέσα να δείτε αυτό που σας λέω.
λέγαμε. Πώς ξαφνικά φουντώνει λίγο σιγά σιγά αυτό, αν δεν πιαστεί. Εκεί, Μαρίνο, θα προσπαθήσουν, θα το αντιμετωπίσουν αιστεία από το έδαφος, αλλά το καλό είναι ότι έχουμε περίπου μία ώρα ακόμα, να πούμε, για τα εναέρια μέσα. Τα εναέρια μέσα, ναι, θα είναι τουλάχιστον μέχρι τις 9 παρατέταρτο, 9 παρατέταρτο, δηλαδή για μία ώρα, όπως είπες και εσύ, Ράνια, θα επιχειρούν τα εναέρια, κυρίως τα ελικόπτερα, αλλά και τα Καναντέρ, ενώ η φωτιά έχει αναπτυχθεί και μέχρι την πίσω πλευρά του βουνού προς την περιοχή Δημενά. Λοιπόν, Μαρίνο, σε ευχαριστώ πολύ και για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε βεβαίως σε εσάς τώρα, κυρίες.